Σύμφωνα με ελληνοαμερικανική εφημερίδα, η Ελλάδα πρόσφερε στην Τουρκία κοινή ενεργειακή στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώντα το φόρουμ τη Ανατολική Μεσογείου. Δεν γνωρίζουμε κάτι επίσημα από την πλευρά τη κυβέρνηση για κάτι τέτοιο, αλλά εδώ και μεγάλο διάστημα πολλοί ειδικοί αλλά και αξιωματούχοι τη χώρα μα μιλούν για εξομάλυνση των σχέσεων με την Άγκυρα στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου, το οποίο οι Τούρκοι έχουν γράψει στα παλαιότερα των υπόδημάτων του εδώ και πολλά χρόνια. Το ελληνοαμερικανικό μέσο μαζική ενημέρωση προσπαθεί να μα πει κάτι σχετικά με αυτά που έρχονται σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο πιθανότατα με ισχυρότατη προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν ω γνωστόν τα δικά του τεράστια γεωπολιτικά, ενεργειακά και στρατιωτικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν αλλάζουν πολιτικοί οι γείτονε σε καμία περίπτωση και να του δώσουμε το δικαίωμα θα διεκδικήσουν τη Δυτική Θράκη, ακόμα και τη Θεσσαλονίκη, ...στο νέο θαμανικό αφήγημα που έχουν εμποτίσει τους πολίτες τους μετά το 1923. Το Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης μιλάει για το φόρουμ για τη Μεσόγειο με συμμετοχή και των Τούρκων και οι δύο χώρε ενδιαφέρονται για τα πιθανά κέρδη από το Φόρουμ Αερίου τη Ανατολική Μεσογείου, το οποίο περιλαμβάνει περιφερειακά κράτη όπω το Ισραήλ, η Αίγυπτο και η Ιορδανία. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε τη συνένεση των άλλων εταίρων και η Τουρκία πρέπει να αλλάξει την πολεμική τη στάση και να κάνει επιθετικέ ενέργειε για να πείσει άλλε χώρε ότι θέλει ειρήνη και κέρδη. Μια μελλοντική συνεργασία περιλαμβάνει μια σύνδεση δικτύου σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα διασχίζει τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα και η Αιγύπτος θέλουν να κατασκευάσουν αυτόν τον σύνδεσμο τα επόμενα χρόνια για να αξιοποιήσουν προσοδοφόρα από θέματα που διερευνώνται επί του παρόντος. Η Τουρκία αμφισβήτησε την αποκλειστική αξίωση της Ελλάδας σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, οδηγώντας σε ένταση και ναυτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών τα τελευταία χρόνια. Οι επερχόμενε εκλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον της σχέσης τους. Παρά την τρέχουσα ερεμία, ο πρόεδρο Ερντογάν ανανέωσε τι αδαφικέ διεκδικήσει κατά τη Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη εκστρατεία του, όπω και άλλοι Τούρκοι εξωματούχοι, κάτι που θα μπορούσε να αναζωπηρώσει τι εντάσει. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τη Ελλάδα πιστεύει ότι ο Ερντογάν κάνει απλώ αυτού του ισχυρισμού για να προσφύγει στην εθνικιστική σκληροπυρηνική βάση του, καθώ αντιμετωπίζει μια πρόκληση για την 20η σκληροπυρηνική διακυβέρνησή του. Τονίζει το ίδιο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.